Κρήτη, Χανιά. Τόπος ορόσημο για τη λεβεδιά, την παράδοση και το χορό. Ο δρόμος με έφερε στον τόπο καταγωγής μου για να συναντήσω τον Σύφη, που διδάσκει στους νεαρούς Κρήτες το βουβό πεντοζάλι. Ο πεντοζάλις σημαίνει πέμπτος ζάλος, πέμπτη επανάσταση, που γράφτηκε στα Σφακιά το 1770 από τον νεοπλαρχηγό τον Δασκαλογιάννη ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Σήμερα κάναμε τον πεντοζάλι χωρίς μουσική, γιατί θέλαμε να τονίσουμε την πυγμή, την αυστηρότητα, την πειθαρχία, την δύναμη, το πολεμικό ύφος, το οποίο ενθάρρυνε τους οπλαρχηγούς πριν πάνε να πολεμήσουν. Τα γυρίσματα είναι 12, όσοι και οι οπλαρχηγοί που πήραν μέρος στην επανάσταση αυτή το 1770, στην πέμπτη επανάσταση. Ο σύλλογός μας είναι οι Βιγλάτορες, παραδοσιακός σύλλογος. Βίγλα είναι η σκοπιά, Βιγλάτορας είναι ο σκοπός, ο φύλακας. Η καταγωγή μας προέρχεται από την Σαμαριά, όπου και λόγω της ιδιότητας πήραμε αυτή την ονομασία. Ο συμβολισμός έχει να κάνει με την απώλεια αυτού του μεγάλου οπλαρχηγού, του Δασκαλογιάννη, αλλά και όσων συμμετείχανε. Ο σύλλογός μας απαρτίζεται από πάνω από 400 εγγεγραμμένα μέλη και μαζί με τους χοροδασκάλους του συλλόγου προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να τους δώσουμε κίνητρα να συνεχίσουν την χορευτική μας παράδοση. Το να διατηρήσουμε την ρίζα μας είναι αυτός ο σκοπός, είναι χρέος, είναι υποχρέωσή μας, είναι η ταυτότητά μας, τόσο σημαντικό είναι. Είμαστε Κρήτες, είμαστε κριτικοί, είναι η ταυτότητα του τόπου μας. Και τα παιδιά έρχονται στο σύλλογο και μαθαίνουν μαντινάδες, ρίζες και τραγούδια. Η παράδοση δεν θα χαθεί ποτέ. Όσο υπάρχει ο ήλιος, ο αέρας και ένα κλαδί ελιάς, όπως λέει και ο Καζαντζάκης, τότε δεν πρόκειται ούτε η Κρήτη ούτε η Ελλάδα να χαθεί. Λένε πως αν αντέχεις τη σιωπή, είσαι βαθιά συμφιλειωμένος με το μέσα σου θεριό, ριζωμένος καλά στο σώμα και στο νου. Όπως ο βουβός χορός που κρύβει μέσα του παλικαριά, πένθος και αναγέννηση μαζί. Γιατί η Κρήτη δεν είναι απλά ένας τόπος. Είναι η ρίζα που τρέφει το αύριο.